στένα ούτε από τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Είναι πολύ νωρίς για να πάρουν απόφαση. Αυτή τη στιγμή στον Αντένα συγκεκριμένα τρέχουν με το τι θα γίνει το πρωινό Αντένα το καλοκαίρι. Σας το λέω εγκυρότατο, δεν έχουν πάρει όχι απόφαση, δεν έχουν καν συζητήσει. Άκου όμως τι γίνεται. Σήμερα το πρωί ο Γιώργος Παπαδάκης μέσω της εκπομπής του δίνει μια άλλη διάσταση στο τι θα γίνει ή τι σκέφτεται να γίνει το καλοκαίρι ο Αντένα. Διότι όπως θα δεις και τώρα στο απόσπασμα που ακολουθεί, το χαρακτηριστικό από την εκπομπή του, λέει ότι το κανάλι ουσιαστικά του έχει ζητήσει να παρατείνει για το καλοκαίρι την εμφάνισή του στην πρωινή ζώνη. Πάμε να το δούμε. Η ψηφοφορία. Η ορκομοσία των βουλευών αναμένεται να γίνει στο τέλος αυτής της εβδομάδας. Ναι, αναμένεται, είναι προσδιορισμένη στις 28 του μήνα. 28 του μήνα. Το προεδρικό διάταγμα που διαλύθηκε. Και στη συνέχεια, γι' αυτό και εμείς θα παρατείνουμε, μάλλον, τώρα σας το λέω και για εσάς για πρώτη φορά, για μία εβδομάδα τη ζωή αυτής της εκπομπής, γιατί θα έχουμε τις προγραμματικές δηλώσεις. Όχι αυτή την εβδομάδα τις προγραμματικές δηλώσεις, τη μεθεπόμενη εβδομάδα. Έτσι. Άρα ουσιαστικά η μεθεπόμενη εβδομάδα είναι μανιμόνι 15 Ιουλίου. Ναι. Θεωρώ ότι αν παραμείνει, δεν θα μείνει τόσο πολύ. Αλλά επειδή το έγραψα, έχω αναφερθεί σε αυτή την παράταση που έχει σκεφτεί ο Αντένα να ζητήσει από τον Γιώργο Παπαδάκη. Αλλά σας λέω το φρέσκο, το σημερινό είναι ότι μάλλον την επόμενη Παρασκευή ο Γιώργος Παπαδάκης αποχαιρετά τελικά. Στις 29, όπως έχει προβλεφθεί και όπως έχει προγραμματιστεί και για άλλες. Αλλά και για να βάζουμε κάποια άλλα σενάρια. Έτσι, να πηδάμε από το ένα θέμα στο άλλο, γιατί είπαμε ότι είναι πολύ έντονο το παιχνίδι που γίνεται αυτή τη στιγμή στο τηλεοπτικό τοπίο. Ο Γιώργος Παπαδάκης δεν φεύγει από τον Αντένα. Ναι, αλλά αυτό δεν το έχει συζητήσει κανείς ούτως ή άλλως. Όχι, το γράψανε και χθες. Ναι. Γράφτηκε, υπάρχουν. Δεν είναι τόσο άριστες οι σχέσεις που δεν υπάρχει. Ποιος θα αντικαταστήσει όμως. Περιμένω να φύγει ποιος, θα μου πείτε από πού. Θα το θεωρήσω πιο λογικό. Αν μου πείτε ότι ο Γιώργος Παπαδάκης φεύγει από τον Αντένα, ναι, οκ, θα τα έχω δει όλα. Mm-hmm. Να πούμε ότι το έχει γράψει το Ποντίκι, ο κύριος Δελατόλας δηλαδή, ο οποίος έχει μια επαφή με την εκπομπή, γιατί πηγαίνει συχνά στην εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη, εξαγκαλεσμένος, και έγραψε λοιπόν ότι είχε δύο προτάσεις ο Γιώργος Παπαδάκης από εκδότη και από διευθυντή μέσου μαζικής ενημέρωσης, που δεν είναι μόνο πρόταση τηλεοπτική και που ενδεχομένως να φέρει τα πάνω κάτω. Αυτό το δημοσίευμα τη προτάσει. Προτάσει μπορεί να έχει όχι δύο και τρει και τέσσερι. Και λογικό είναι. Παιδιά, ο Παπαδάκης, να λένε ότι ο Παπαδάκης θεωρώ... και δύο και τρει και τέσσερι προτάσει, ποιο τα έχει. Ναι, λογικό είναι, Λεωνόρα. Δηλαδή, όσο και να. Αλλά δηλαδή θα μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Προσωπικά το λέω και δεν είναι ότι παίρνω ρίσκο έχοντα μιλήσει με κάποιον. Δεν το λέω. Ως εκτίμηση θεωρώ ότι για να φύγει ο Γιώργος Παπαδάκης από τον Αντένα θα έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Λοιπόν, και τι θα γίνει τώρα, βρε παιδιά, φεύγει ο Γιώργος Παπαδάκης και διακοπές. Ποιος θα αντικαταστήσει τον Γιώργο Παπαδάκη, Γρηγόρη μου, υπάρχουν εφημολογίες, έχουμε ακούσει και για την κυρία Κουτροκόη και για τη Σταματήνα. Εγώ αυτό που ξέρω και το μόνο που μπορώ να μεταφέρω, γιατί έχω άνθρωπο ο οποίος θα πάρει μέρος σε αυτή τη διαδικασία, γίνονται αλλεπάλληλα δοκιμαστικά με στόχο το πρωινό του Αντένα. Αυτό. Αλλά δεν μπορώ να πω κάτι. Σε νέα πρόσωπα, δεν ξέρω, αλλά δεν μπορώ να πω λυπάμαι, γιατί κάποια στιγμή. Ξέρεις, είναι το επαγγελματικό το κομμάτι, είναι και το φιλικό το κομμάτι. Έχει τα καρτούν που πέφτουν τα σαγόνια και όλοι γνωρίζουμε ανθρώπους μέσα. Το ξέρεις, είναι άσχημο, μετά θα αρχίσουμε να λέμε. Να σας πω κάτι. Μερικές φορές εγώ διχάζομαι πάρα πολύ. Γιατί έχω ένα επαγγελματικό κομμάτι το οποίο πρέπει να φροντίσω και ένα κοινωνικό φιλικό. Όταν λοιπόν έχω μια πληροφορία που αφορά σε ένα φίλο. Δεν μπορώ, ρε παιδί μου, να πει. Είναι άντρα. Πες το σε εμάς να το πούμε. Τέλος, δεν θα πω κάτι άλλο. Δεν είναι φοβερό αυτό το δίλημα που μας παίρνουν πολλές φορές κάποιοι πολύ καλοί φίλοι. Γιατί μετά δεν μπορεί να το πει. Και σου λέει, θα σου πω αυτό, αλλά μην το πει. Και είναι σίγουρο ότι εσύ την επόμενη στιγμή θα το μάθει από κάπου αλλού. Αλλά σε έχει δεσμεύσει πριν. Και όμως θέλει να σου πω κάτι. Εγώ έχω τσεκάρει πάρα πολύ κόσμο μέσα από αυτό το χώρο και χαίρομαι πολύ γιατί τελικά υπάρχουν πολύ αχαιμηθά άτομα και είσαι μέσα σε αυτά που του έχω πει κάτι off the record και δεν το έχω δει ποτέ γραμμένο. Ναι, θεωρώ ότι στο πλαίσιο και συναδελφικότητας και φιλίας ότι όταν μιλείς με κάποιον και σου πει μην το γράψεις αυτό. Βέβαια. Γι' αυτό εγώ όταν βλέπω, ξέρεις, φίλους, δεν το σηκώνω το τηλέφωνο πια, λέω γιατί θα θέλει να μου πει κάτι την εβδομάδα του καπαλού. Αυτές τις υπόθεσεις είναι τα δοκιμαστικά που γίνονται με νέα πρόσωπα, ξαναρωτάω. Όχι, με παλιά, γιατί τα παλιά τα πρόσωπα είναι αυτά που έχουν ανάγκη από δοκιμαστικό κατάλληλα, τα δοκιμασμένα. Είναι τη Σταματήνα, με ποιον γίνονται τα δοκιμαστικά που κατάστη μόμα και μεταφέρει. Δεν ξέρω γιατί Σταματήνα, ξέρεις κάτι. Είναι από τα επικρατέστερα ονόματα.